Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Ήμασταν όλη την εβδομάδα προετοιμαστήκαμε πολύ έντονα για αυτό το παιχνίδι. Είπαμε κάτι στην προπόνηση το οποίο δυστυχώς δεν το κάναμε καθόλου. Όταν αρχίσαμε να το κάνουμε, κάναμε ευκαιρίες. Για ένα δεκάλεπτο πετύχαμε τον γκολ. Βέβαια αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε εμείς στα αποδυτήρια πώς θα μπορέσουμε να το διορθώσουμε και να αλλάξουμε αυτή την εικόνα. Από εκεί και πέρα είναι αρχή τη σεζόν, είναι μια δύσκολη κατάσταση για εμάς, για κάθε ομάδα νομίζω όταν ξεκινάει η σεζόν και πρέπει να αρχίσει να βρίσκει τους αυτοματισμούς της ο ένας παίχτης των άλλων, είναι μια δύσκολη περίοδος. Σημασία αυτή την περίοδο, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, έχουν οι τρεις βαθμοί. Αυτό κρατάμε σήμερα και κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια. Πώς στην ουσία πέρα από τους τρεις βαθμούς, πώς μεταφράζεται η νίκη σήμερα ως μια νίκη που δίνει ψυχολογία και διώχνει σε πρώτη φάση τα μαύρα σύννεφα που ενδεχομένως να έχουν αρχίσει να εμφανίζονται μετά το μάτς της Ριωσόφωνης, ως κερδισμένος χρόνος για να βρουν την ομοιογένεια που ψάχνουν εδώ και αρκετό καιρό. Κάθε νίκη δίνει ενέργεια για τα επόμενα παιχνίδια. Σίγουρα το παιχνίδι σήμερα μας βοήθησε. Όπως είπα, δεν ήμασταν πολύ καλοί. Κάναμε ένα καλό μονοδιάστημα σε ένα σημείο του παιχνιδιού. Σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, αυτό που κάναμε διαφορετικά είναι ότι και εκεί είχαμε ευκαιρίες, αλλά σήμερα πετύχαμε τον γκολ. Αυτή την περίοδο, όπως είπα και πριν, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και πρέπει να συγκεντρωθούμε στα επόμενα παιχνίδια. Μια προσωπική ερώτηση. Πέρυσι το δεύτερο εξάμεινο ήταν το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Ήταν σε όλες τις φάσεις μέσα, έβαζε γκολ. Φέτος η χρονιά ξεκίνησε σαν να έλειπε λίγο το επιθετικό πλάνο. Αισθανόταν και ο ίδιος ότι δεν έφτανε η μπάλα σε αυτό και τώρα τελευταία προσπαθεί να ξαναμπεί στο επίθετο. Ο κύριος ρόλος μου είναι να αγωνίζομαι ως εννιάρη. Δηλαδή να είμαι μέσα στην περιοχή και να δέχομαι τις μπαλιές από τους συμπαίχτες μου. Όταν γινόταν πέρσι και όταν θα γίνεται φέτος να μπορώ να δέχομαι τις μπαλιές και να το εφοδοτούμε σωστά, λογικά θα πρέπει να έχω 3-4 ευκαιρίες σε κάθε παιχνίδι. Αυτή είναι η λογική που υπάρχει από πίσω. Σήμερα είχα μία. Μου ήρθε μία φορά σωστά η μπάλα, πέτυχα ένα γκολ. Αυτό είναι εντάξει, και θέμα τακτικής. Προφανώς πρέπει να είμαι και στο παιχνίδι όταν δημιουργείται και στην ανάπτυξή μας να βγαίνω πιο πίσω, αλλά αυτό σημαίνει ότι ίσως βγω πιο αργά μέσα στην περιοχή για να μπορέσω να τελειώσω κάποια φάση. Έχουμε πολύ καλούς παίχτες από πίσω, έχουμε πολύ καλούς παίχτες γύρω από την περιοχή. Δεν με ανησυχεί, θα βρούμε τα πατήματά μας.